Κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας την ικανοποίηση για το γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην Πάτρα για να παρουσιάσουμε, πιστεύω, ένα συνεκτικό, ολοκληρωμένο, μελετημένο, κοστολογημένο σχέδιο για το πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον της Πάτρας, της Αχαΐας και συνολικά της Δυτικής Ελλάδος. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η σημερινή παρουσίαση και η παρουσία εδώ πέρα στην Πάτρα 10 υπουργών, 7 υφυπουργών, 4 γενικών γραμματέων, 2 διοικητών οργανισμών πιστοποιεί το πώς αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργία του επιτελικού κράτους ως προς την άσκηση πολιτικών, ειδικά πολιτικών που έχουν περιφερειακό χαρακτήρα. Θέλω να συγχαρώ καταρχάς τον Άκη Σκέρτσο για τον πολύ σημαντικό συντονιστικό ρόλο τον οποίο ανέλαβε, έτσι ώστε να μπορούν όλα τα υπουργεία, τα υφυπουργεία, κρατικές δομές να συνεργαστούν αρμονικά σε οριζόντιο επίπεδο και βέβαια σε κάθε το επίπεδο να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά με την περιφέρεια. Γιατί αυτό έχει σημασία? Διότι ερχόμενοι εμείς σε εσάς, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε αποδέκτες των δικών σας αγωνιών, των δικών σας προτεραιοτήτων. Γνωρίζετε καλύτερα από εμάς τις τοπικές ιδιαιτερότητες και θα ήταν μεγάλο σφάλμα αν ένα τέτοιο σχέδιο σχεδιαζόταν κεντρικά από εμάς χωρίς εκτενή διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Γι' αυτό και είμαστε πάντα ανοιχτοί σε βελτιώσεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις που θα κάνουν αυτό το σχέδιο ακόμα πιο συνεκτικό και κυρίως ακόμα πιο ουσιαστικό ως προς τα αποτελέσματα τα οποία παράγει. Και θέλω να έχουμε αυτήν την ενεργή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, όχι μόνο δια του αρμοδίου αναπληρωτή υπουργού, αλλά και σε όλα τα επίπεδα. Την έχουμε αυτή τη συνεργασία σε εξαιρετικό επίπεδο με την περιφέρεια. Θα ήθελα να την έχουμε και με τον Δήμο Πατρέων. Θέλω να τονίσω ότι ουδέποτε η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά είδαμε την αυτοδιοίκηση μέσα από κομματικές παροπίδες και εύχομαι να ισχύει και το αντίστροφο. Σταματώ την εισαγωγή μου σε αυτό το σημείο και παίρνω αφορμή από κάτι το οποίο είπε ο Περιφερειάρχης στην δικιά του τοποθέτηση για το πώς μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία για την περιφερειακή ανάπτυξη, η οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι δίκαιη. Και έχει δίκιο ο Άκης όταν είπε ότι ουσιαστικά η ανάπτυξη της χώρας και η προσοχή μας στρεφόταν πρωτίστως στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, μια πρωτεύουσα η οποία, όπως είπε και η Ελίνα Ημεδόνη, μας θύμισε, έρχεται από πολύ μακριά. Μια πόλη με παραγωγική ιστορία, με δυναμική αστική τάξη, ουσιαστικά είχε παραπέσει σε ουραγό αναπτυξιακό τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό ερχόμαστε να διορθώσουμε με το ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα. Δεν θέλω να επαναλάβω εκτενώς όλα όσα είπαν οι υπουργοί. Να σταθώ μόνο στην πολύ μεγάλη σημασία την οποία προφανώς αποδίδουμε στο να κλείσουμε εκκρεμότητες που μας έρχονται από το παρελθόν σε σχέση με τις βασικές υποδομές. Δρόμοι, Πάτρα, Πύργος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έργο το οποίο να αναδεικνύει σε μεγαλύτερο βαθμό τις παθογένειες του παρελθόντος, αλλά και την σύγκριση μεταξύ της προηγούμενης και της νυν κυβέρνησης ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την παραγωγή δημόσιας πολιτικής. Θέλω να παραλάβω ότι το έργο αυτό ήταν καταδικασμένο να μην γίνει όταν ήρθαμε στα πράγματα το 2019. Χρειάστηκε τεράστια προσπάθεια του Υπουργείου Υποδομών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το απεμπλέξουμε, να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και σήμερα είμαστε πια απολύτως βέβαιοι, καθώς το έργο τρέχει και τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, ότι στις αρχές του 2025 το αργότερο εκτιμό θα παραδοθεί στους κατοίκους της περιοχής. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση, όχι απλά αναπτυξιακού χαρακτήρα, αναλογιστούμε και τον φόρο αίματος που έχει καταβληθεί, κυρίως από νέα παιδιά, σε αυτόν τον δρόμο. Και βέβαια εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν, που άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις έχουν επιλύσει εδώ και δεκαετίες, ενδεχομένως εδώ και αιώνες, αφορούν τις σιδηροδρομικές μας υποδομές. Είναι αδιανόητο να συζητάμε για την Πάτρα ως δυτική πύλη εισόδου και εξόδου της χώρας, χωρίς ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο θα αρχίζει ή θα τελειώνει αναλόγως προς το βλέπετε στο λιμάνι της Πάτρας.
Γι' αυτό και πια οι παρεμβάσεις οι οποίες ανακοινώθηκαν χθες, ώστε να φτάσει το τρένο στην αρχή μέχρι το Ρίο και στη συνέχεια μέχρι το λιμάνι, με σημαντική υπογειοποίηση 5,2 χιλιόμετρα εντός του αστικού ίστου της πάστας, έχει τόσο ξεχωριστή σημασία, όπως σημασία βέβαια έχουν και τα σχέδια τα οποία ανέπτυξε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σύγχρονη αξιοποίηση των λιμανιών μας, το νέο λιμάνι, το παλιό λιμάνι και βέβαια να σκεφτούμε λίγο και την όλη διαχείριση της παράκτειας ζώνης, ενδεχομένως εκεί μέσα από μια πιο ενοποιημένη λογική που θα μας δώσει άλλη δυνατότητα να δούμε ολιστικά το άνοιγμα της πόλης προς τη θάλασσα. Κάτι που αποτελεί μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για την Πάτρα, αποτελούσε πρόκληση για την Αθήνα, μέχρι και για την Θεσσαλονίκη, που πόλεις πολύ ταυτισμένες με το θαλάσσιο μέτωπό τους, είναι αυτές παρεμβάσεις που νομίζω ότι έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή και πολύ μεγάλη σημασία. Έργα διαχείρισης νερού. Επισκεφτήκαμε χθες το φράγμα αυτό γνωστό ως Πύρου Παραπύρου. Η επίλυση της άρδευσης της Αχαΐας αποτελούσε και αυτή μια κρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν. Έχει δίκιο ο Υφυπουργός όταν λέει ότι και σε αυτό το έργο κινδυνεύσαμε να μας ζητήσουν πίσω παραπάνω από 100 εκατομμύρια. Όχι μόνο γλιτώσαμε αυτήν την ανάκτηση, αλλά ταυτόχρονα έχουμε πια ένα έργο το οποίο έχει δυνατότητα να ιδρεύσει ακόμα περισσότερες κοινότητες με δηλισμένο νερό, όχι μόνο το νερό το οποίο στέλνει αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, στα δηληστήρια της πόλης. Μια σημαντική παρέμβαση και βέβαια πολύ σημαντική και η παρέμβαση που αφορά τα δίκτυα άρδευσης. Μεγάλη πρόκληση για την επόμενη μέρα της διακυβέρνησής μας, εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί και πάλι αυτήν την ευθύνη, είναι η οριζόντια διαχείριση του νερού. Δυστυχώς οι αρμοδιότητες που αφορούν το νερό είναι κατακαιρματισμένες σήμερα. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ως προς την κλιματική αλλαγή, ειδικά τα θέματα που αφορούν την άρδευση. Το 85% του νερού μας στην άρδευση κατευθύνεται. Αλλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με βασικές υποδομές, με δίκτυα, με σωστή μέτρηση, με την ορθολογική αξιοποίηση του νερού, θα ανέβουν οπωσδήποτε στην προτεραιότητά μας. Δεν νοείται παραγωγικός πρωτογενής τομέας χωρίς νερό και χωρίς ορθολογική διαχείριση του νερού. Και τα δύο πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Για τα ζητήματα τα αναπτυξιακά, η πόλη χαίρομαι, κύριε Περιφερειάρχα, δείχνει δυναμική. Δείχνει αντοχές, έχει αναπτυξιακό σύγχρονο. Το πιστοποιούν οι αριθμοί των επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Οι νέες επενδύσεις που γίνονται, πολλές από αυτές είναι παραγωγικές επενδύσεις, διότι υπάρχει βιομηχανικό αποτύπωμα και παράδοση στην Πάτρα, αλλά πολλές βέβαια είναι και επενδύσεις στον χώρο της καινοτομίας. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες στον χώρο της νέας οικονομίας. Η διασύνδεση με το Πανεπιστήμιο και με τα ερευνητικά κέντρα, τα οποία πρέπει να αναδιοργανωθούν γύρω από το Πανεπιστήμιο, προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες. Και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν μπορεί απλά να είναι ένας αιμοδότης της τοπικής κοινωνίας. Αυτό θα εξακολουθεί να είναι, γιατί η Πάτρα είναι πανεπιστημιούπολη, αλλά είναι ένας πόλος καινοτομίας, εξωστρέφειας. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο είχε το θάρρος το ίδιο να προχωρήσει σε έναν εσωτερικό εξορθολογισμό. Αλλά βέβαια ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί να ανοιχθεί και στον υπόλοιπο κόσμο και να προσφέρει πολύ σημαντικές ευκαιρίες όχι μόνο στους φοιτητές που θα το επιλέξουν, αλλά και σε ξένους φοιτητές, επισκέπτες, ερευνητές που μπορούν να έρθουν στην Πάτρα για να έχουν πρόσβαση στην κοινωνία της γνώσης. Για τα ζητήματα τα υπόλοιπα των υπηρεσιών, έχει μείνει πίσω η Πάτρα ως τουριστικός προορισμός. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για την πόλη της Πάτρας, αναφέρομαι συγκεκριμένα, γιατί προφανώς η ευρύτερη περιφέρεια έχει πάρα πολλές δυνατότητες, ξεκινώντας από την Ολυμπία. Έχουμε κάνει μια μεγάλη δουλειά να κάνουμε τον τουρισμό μας, να επιχειρήσουμε να κάνουμε τον τουρισμό μας 12μηνο και έχετε και ορεινούς όγκους ακόμα οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν, κάποιοι οι οποίοι είναι και τελείως παρθένοι. Σημαντική παρέμβαση που γίνεται στα Καλάβρητα με την αναβάθμιση του χιονοδρομικού θα αυξήσει πολύ την δυναμικότητά του και θα δώσει πολύ μεγαλύτερη ζωή σε όρο τον ορεινό όγκο του Χελμού. Πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται στον τομέα του πολιτισμού. Μια πόλη με έντονο πολιτιστικό, με μεγάλη πολιτιστική ταυτότητα, η οποία πρέπει να αναδειχθεί σε όλα τα επίπεδα. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα, όπως σας είπα, είναι ένα συνεκτικό σχέδιο, το οποίο μεταβολίζει, θα έλεγα, το θυμό και την αγωνία
σε δημιουργική προοπτική. Και πάντα έλεγα ότι η δικιά μας η δουλειά είναι να μπορούμε να ξεκλειδώνουμε τις μεγάλες δημιουργικές δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές εδώ στη Δυτική Ελλάδα, στην Αχαΐα και την Πάτρα. Και θεωρώ ότι σε συνέχεια αυτής της πολύ καλής συνεργασίας που έχουμε, τώρα το σχέδιο είναι να υλοποιήσουμε όλα αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευθεί. Θέλω να γνωρίζετε ότι σε επίπεδο γραμματείας της κυβέρνησης, το γνωρίζουν εξάλλου καλά και οι υπουργοί, υπάρχει ένας πολύ σφιχτός μηχανισμός παρακολούθησης της πρόοδου όλων των έργων και των πρωτοβουλίων τα οποία έχουμε εξαγγείλει. Δεν είναι εδώ πέρα ένα πυροτέχνημα της μιας στιγμής. Νομίζω ότι αυτό το έχετε αντιληφθεί καλά. Είμαστε μια κυβέρνηση που επενδύει στα έργα και όχι στα λόγια. Μπορεί ο αρχηγός της αξιωματικής αποδίδευσης τυπικά να είναι βουλευτής Αχαΐας και εγώ να μην είμαι, αλλά νομίζω ότι έχουμε αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για την Αχαΐα, το οποίο, όπως σας είπα, θα έχει βάθος και διαχρονικότητα. Οπότε να ευχαριστήσω και πάλι όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο που βρίσκεται εδώ, προσωπικά τον Περιφερειάρχη για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε και νομίζω ότι σήμερα έχουμε κάθε λόγο, παρά τις δυσκολίες τις μεγάλες, δεν τις κρύψαμε ποτέ και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις αντιμετωπίσουμε σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο σήμερα να βλέπουμε το μέλλον της Δυτικής Ελλάδος και ειδικά της πρωτεύουσας της Πάτρας με πολύ περισσότερη αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ πολύ.